σημαντικό Παναγιώτη. Παναγιώτη, έτσι είναι ο Παναγιώτη. Μια από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύει η Γραφκόμ για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών σε μεγάλο μέγεθος είναι η Όρκη, πιο γνωστή και παλιά ως Seiko.
θεωρούμε ότι υπάρχουν σχέσεις με τους ανταγωνιστές πάντα στην κατηγορία του μεγάλου μεγέθους, όχι πολύ μεγάλου, μεγάλου μεγέθους, ότι έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα που έχουν την αίσθηση από τους πελάτες είναι η δύναμη του χρώματος. Δηλαδή, στο σεμπάκι και εφαρμογές, τα έχετε δει κάποιες φορές, υπάρχει μαύρο χρωματιμένο, το βράδυ το φωτίζουν και γίνεται γκρίζ. Τα όχι μηχανήματα δεν θα γίνει αυτό. Ή έχει πολύ καλή εκτύπωση για καμπάνια και όλες τις εφαρμογές. Η Visa, όπως σας είπε χθες για αυτούς που ήταν χθες, χρησιμοποιεί το όχι μηχάνημα για να παραγωγή εργοτέχνης. Εδώ βλέπετε κάποιο περιθώριο που εκτιμούμε ότι έχει εμείς. Κάτι πολύ βασικό. Στη σειρά των μηχανημάτων 8, M και Ε υπάρχουν πάνω από 100 εγκαταστάσεις. Το σημαντικότερο από όλα αυτά για μας είναι ότι αυτές οι 100 εγκαταστάσεις μέχρι το τέλος του Απριλίου περίπου είχαν κάνει 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εκτύπωση. Τα μηχανήματα είναι σε συνεχή παραγωγή και τυπώνουν αδιάλειπτα. Εδώ είναι ονόματα πελατών που έχουν μηχανήματα ισότη. Αλλά θεωρούμε ένα μηχάνημα δεν θα είναι από μόνο, ή μια εταιρεία δεν θα είναι από μόνη. Ο συνεργάτης πάντα δίνει το επιπλέον. Η Γκράφκο στον χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων έχει 23 χρόνια εμπειρία. Είναι από τις πρώτες εταιρείες που ασχοληθήκαν με την ψηφιακή εκτύπωση. Έχουμε βαθιά γνώση σε βάση του και έχουμε εμπειρία, μαθαίνουμε και από τους πελάτες και από τους προμηθευτές. Προσπαθούμε να λειτουργούμε με τους πελάτες όχι μόνο να πουλήσουμε συμβουλευτικά. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες υπάρχουν οικίες και μετά των πελατών. Όπως είπε και ο Βασίλης στο πρωί, το 90% είναι πελάτες που αγοράζουν και ξαναγοράζουν τον καθόλου. Επίσης, η υποστήριξη συνεχίζεται μετά την πώληση. Όχι μόνο στην τεχνικότητα, σε όλο το κομμάτι. Και φυσικά είναι ισχυρό τεχνικό τμήμα που δείχνει την ποιότητα στα μηχανήματα πέρα από αυτή που ήδη έχουν. Και το τεχνικό τμήμα δεν είναι ισχυρό μόνο αριθμητικά, είναι και ποιοτικά. Με εμπειρία δεκάδων εγκαταστάσεων, με δεκάδες ώρες σε τρένι, είναι ένα ισχυρό τμήμα. Η πρώτη εγκατάσταση του ΕΜΣ στην εταιρεία Copy Express. Το 2013 η Copy Express είχε ανοίξει να πάρει ένα καινούριο μηχάνημα. Ο λόγος είναι ότι το παλιό μηχάνημα που ήδη είχαν κόστος πλέον το σέρβις και θέλουν αναβάθμιση και ταχύτητας και ποιότητας του μηχάνημα που θα παίρνουν. Η λύση ήταν όχι μόνο 5-4 το 7 ακόμα το μοντέλο. Ο λόγος που καταλήξαμε στο όχι, ένα είναι η εμπιστοσύνη στην Γκράφκο σε μια ήδη υπάρχουσα συνεργασία 5 χρόνια και πλέον. Ήταν ικανοποιημένοι, είχαν καλή εικόνα για το τεχνικό τμήμα όχι μόνο από τον εαυτό τους, αλλά και από την αγορά. Καταλήξανε στο Seiko τότε Colorpainted, μετά από έρευνα προφανώς επισκεφθήκαν και πελάτες της Γκράφκο και πελάτες ανταγωνιστών για να δούνε τι λένε οι πελάτες για το μηχάνημα. Είχαν θετικά σχόλια και από τους χειριστές που είναι σημαντικό, δηλαδή ο Χρήστος που είναι χειριστής, είναι σημαντικό να έχει θετικό σχόλιο για ένα μηχάνημα και ο κύριος Μήτας που είναι διευθύντης, είναι σημαντικό να έχει καλά σχόλια για το μηχάνημα. Ποιο είναι το όφελος από την εγκατάσταση. Προφανώς το πρώτο ζητούμενο είναι αναβάθμιση και ποιότητας και ταχύτητας. Και φυσικά με αυτό το ζητούμενο, με αυτή την ικανοποίηση, μειωθήκαν οι υπερορίες που ήδη ξόδευε ως εκείνη την ώρα το προσωπικό της εταιρείας. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι μια εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις παραγωγές της σε κάποιες περιόδους έβαζε εκτυπώσεις σε ένα μέτρο 1,37-1,60 στο γιουμί το τρίμηνο που είχε υποθέτουν και κατά πόνηση του μηχανήματος και κάποιες φορές δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια ποιότητα με το ζητούμενο που υπήρχε στον πελάτη. Μετά από 2,5 χρόνια, με την ικανοποίηση του πρώτου μηχανήματος της Copy Express, αγόρασε δεύτερο μηχάνημα το μοντέλο με το χήμα μελάνι. Και
Έχει τυπώσει ως τέλος Απριλίου 91.500 τετραγωνικά μέτρα στο μηχάνημα με το στάθμο και 42.000 τετραγωνικά μέτρα στο μηχάνημα με το κύμα μελάνι. Ευχαριστώ. Is there any question? If there is, you know, this is the moment. Otherwise, of course, announce is available during the demo center. So now we are going to move to a presentation which is also about decoration in indoor SPO.